δόξον Δέσποτα. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μορφήν αμαρτιώτος ανθρωπίνην προσέλαβες, εώσον καρτουσία πολιές βάθνε Κύριε, και νόμον εκπληρών περιτόμην θέληση καταδέχει σαρκική, όπως πάσης δασκιώδη και περιέλης το κάλυμα των παθών ημών. Δόξα τη αγαθότητη της η, δόξα τη ευσπλαχνία σου, δόξα τη ανεκφράστο λόγε συγκατά βάση σου. Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγκος σου, ως δεξαμένη των λόγων σου. Διού Θεό πρέπος εδογματίσας, την φύση των όντων ετρανώσας. Τα των ανθρώπων ήθη κατεκόσμησας, βασίλειον ιερατεύμα. Πατέρος ιε Χριστόν των Θεών οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μεγά ελεό. Θέτων όλων υπερουσίε όντως την ενιάσια ευλογήσων περί Oh.
ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου. Ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών και πάντων των εργαζομένων εν τη Ιερά ημών Αρχιεπισκοπή της Αγιωτάτης ημών Εκκλησίας. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του ευλογηθήνε των νέων εν ιαυτών της Χριστότητος του Κυρίου και υπέρ του γενέστε αυτών ειρηνικών και σωτήριων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κυρίου δεηθώμε. Ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο Βασιλεύς των αιώνων και Δεσπότης πάση της χθήσεως, ο αρήτως σοφία τα πάντα εκ του μειόντος της θησάμενος, ο καιρούς και χρόνους ημίν προφέμενος, ο εν διαπήρως σου αγαθότητη καταξιώσας ημάς της νέων εν γι'αυτών της Χριστότητός σου εις ευθύν, ευλόγησον αυτόν, ημάς δε εν τη ειρήνη της ή διαφύλαξον. Κι άμφες ήτι εν το παρελθόντι χρόνο ημάρτωμεν, ακατακρίτως ημάς διατηρώνει τον ατέλλοντι νέο της αγαθότητός σου εν γι'αυτόν. Έτι παρακαλούμε σε Κύριε λέγοντες ενίκησον τες ψυχές ημών το Άγιον Σου θέλημας, οδηγών ημάς προστήρηση των εντολών Σου και απόλαυση των τεπηγείων και αιωνίων Σου αγαθών. Σιγάρι ή ο υπόν εάν της προστάγμασή μου πορεύεστε και τας εντολάς μου φυλάσσεστε, φάγεστε τον άρτον ημών εις πεισμονή και κατοικήσετε με τα ασφαλείας επί της γης ημών και ούκ έστε ο εκφοβών ημάς. Κατάπεμψον, Κύριε ο Θεός ημών, το πλήθος του απείρου ελέον Σου και των νυκτηρμών Σου επί πάντας ημάς. Επισκιάζον το στερέωμα των επισήπε επιθότων, πρεσβείς Παναχράντου και Πανάγνωσου Μητρός, των Αγίης Πατέρων Πατρός ημών, Βασιλείου Αρχιεπισκόπου και Σαρίας Καπαδοκίας, ουρανοφάντονος του Μεγάλου και Πάντων Σου των Αγίων. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και συνειδόξανον απέμβομεν, συν του Ανάρχου Σου Πατρί, το Παναγίο και Αγαθό και Ζωπιός Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε ο Θεός, η ελπίση μου δόξα σε. Πάρες πλέον ερηνηθείς και εμφάτη να αρχηθείς, για την μεόνη σωτηρία του Χριστός αληθινός ημών, και ας πρεσβείες Παναχάντου και Παναμού Μαγιές Αθημητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού προστασίες των τιμών επρανίων θείων δυνάμων ασφαλόντων. Σεβασμιότατοι άργοι αρχιερείς, εκπρόσωποι των αδελφών εκκλησιών, εδεσιμότατε της Ευαγγελικής Εκκλησίας και λοιποί αγαπητοί αδελφοί, η απλή τελετή και ακολουθία της σκοπής της βασιλότητας
Είναι μια ευλογημένη συνήθεια, μια προσευχή, αλλά και συγχρόνως μια ευκαιρία. Μας φέρνει μπροστά σε μια πραγματικότητα. Τη συνάντηση δύο κόσμων. Του κόσμου που φεύγει και του κόσμου που έρχεται. Ο χρόνος τον οποίο ευδόκησε ο Θεός να περάσουμε και τελειώνει αυτό εδώ τον χρόνο, αυτή τη στιγμή, έχει μέσα να μας θυμίσει πολλά πράγματα. Πράγματα που πετύχαμε, πράγματα στα οποία αστοχήσαμε, αγαθές αναμνήσεις, νοσταλγίες, αλλά και πόνος και δάκρυα. Όσοι από εμάς ζήσαμε με αυτόν τον κόσμο, τις πατρίδες μας, σε αυτόν τον χρόνο που πέρασε, είδαμε αγώνες και προσπάθειες εκ μέρους της πολιτείας, των ανθρώπων που έχουν υπεύθυνες θέσεις, αλλά και από εμάς τους απλούς ανθρώπους της Εκκλησίας, του λαού μας, που περιφερθήκαμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο και είδαμε τα προβλήματα, τους πόνους, τη δυστυχία, αγωνία, ανασφάλεια. Και μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή, βλέποντας προς τα πίσω, ότι η Εκκλησία μας, εν το συνόλο της από άκρο σ' άκρο της πατρίδας μας, προσπάθησε αυτούς τους πόνους και αυτή την αγωνία, σε αυτούς τους πόνους και την αγωνία, να είναι κοντά στους συνανθρώπους. Κι άλλοτε μεν επέτυχε θαυμαστά πράγματα ομολογουμένως, κι άλλοτε δεν έφτασε στο επιθυμητό. Εκείνο που πρέπει να τονίσουμε, ότι αν έγινε κάτι με τη βοήθεια του Θεού, οφείλεται στο λαό μας. Ο λαός μας σύσσωμος προσπάθησε ο ένας να βοηθήσει τον άλλο. Προσπάθησε να είμαστε ενωμένοι και σταθεροί. Με μια προσδοκία να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες. Και έτσι φτάσαμε σε αυτές τις γιορτάσιμες ημέρες που όλοι μας μέσα στην οικογένεια, την οικογένεια που σέβεται και αγαπάει ο ελληνικός λαός, εορτάζει χαρμόσυνα αυτό το καιρό. Βέβαια, όπως είπα και πιο μπροστά στην Ιερά Σύνοδο, το γεγονός του ναυαγίου στην Αδριατική μας τάραξε και πολύ λυπηθήκαμε και λυπούμεθα για τους ανθρώπους που χάθηκαν και για τους άλλους που ταλαιπωρήθηκαν. Ευχόμαστε στους μεν πρώτους ανάπαυση της ψυχής τους, στους δε άλλους κουράγιο, δύναμη για να ξανασταθούν με ισορροπία στη ζωή τους. Και τώρα ξανοίγεται ο καινούριος χρόνος μπροστά μας. Φέρνει σχέδια, φέρνει προγραμματισμούς, φέρνει όνειρα. Δεν ξέρουμε τι από όλα αυτά θα πραγματοποιηθούν. Ο χρόνος που είναι επινόηση του ανθρώπου χωρίζεται σε τρεις κόσμους. Σε αυτόν που έφυγε, σε αυτόν που θα έρθει. Και οι δύο αυτοί κόσμοι έχουν ένα κοινό σημείο, ότι όσα πέρασαν και έγιναν δεν ξανάρχονται. Γίνονται παθήματα ή μαθήματα. Αλλά και αυτός ο κόσμος που περιμένουμε, τον χρόνο των καινούριων και ό,τι περιμένουμε, και αυτό δεν είναι σίγουρο αν προλάβουμε να το πραγματοποιήσουμε ή αν τα καταφέρουμε. Είναι δηλαδή ο κόσμος του απραγματοποίητου. Και είναι αυτός ο κρόδος, η τρίτη κατηγορία, το παρόν. Το παρόν είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, να το εξαγοράσετε. Δηλαδή, να το πληρώσετε ακριβά. Είναι αυτό που δημιουργεί το τώρα, η δραστηριότητα. Επομένως, σε αυτή τη συνάντηση εδώ μπροστά στη Βασιλόπιτα, βλέπουμε το χρόνο που φεύγει, το χρόνο που έρχεται και τις υποχρεώσεις μας, τις δραστηριότητες μας. Όλα αυτά ευχόμαστε να γίνουν εν Χριστώ. Ευχόμαστε λοιπόν ο καινούριος χρόνος, όπως είπε και η ευχή που διαβάσαμε, να είναι έφορος. Και έφορος όχι με την έννοια του πλούτου και τα οικονομικά βέβαια μας χρειάζονται, αλλά τα πλούτη, τα εσωτερικά, φορεία του πνεύματος, της ελευθερίας, της δημιουργίας, του αγώνος. Και ο χρόνος που έρχεται, από ό,τι μπορούμε να σκεφτούμε, θα είναι και αυτός ένας χρόνος δύσκολος και θα πρέπει να αγωνιστούμε όλοι μας.
Μέσα από την καρδιά μου εύχομαι σε όλους σας και στον καθέναν χωριστά να είναι πράγματι ένας εύθορος χρόνος, ευλογημένος, δημιουργικός, που να κρατήσει αυτό τον λαό, τον ευγενικό λαό, που με τον αγώνα του αυτό το καιρό μας δείχνει ότι είναι αισιόδοξος, έχει μέσα του δύναμη, να τον κρατήσει ενωμένο, σταθερό, όρθιο, με επιτυχίες. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Του χρόνου μας αρχικαλεί.